Περνάμε στο τρίτο μέρος της αθλητικής μας εκπομπής. Θα ακολουθήσει ακόμη ένα, τέσσερα θα κάνουμε. Τέσσερα θα κάνουμε, αρκετά Γιώργο. Ναι. Και να πάμε στις δηλώσεις. Προχωρημένη ώρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε ξανά στο γήπεδο της Σαχαράβης για να δούμε τι δήλωσαν οι προπονητές των δύο ομάδων. Τελικά αυτό το γήπεδο σου πάει. Ναι, είναι αλήθεια. Κάτω από τις ίδιες καιρικές συνθήκες, εσείς κάνετε διπλό με τον Ηρακλή Αγίου 10, με άσχημο καιρό, με κακό αγωνιστικό χώρο, διπλό και με τον ΦΑΜ. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, ακριβώς όπως το λέτε είναι. Τέτοιες καιρικές συνθήκες είχε με τον Τσόγιους 10. 1-2 όμως θυμάμαι ήταν και το παιχνίδι. Ναι, δεν έχει σημασία. 1-3 τώρα, εντάξει, καλό είναι. Ένα παιχνίδι που δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς για εσάς. Κακή παρουσία από τα 15 λεπτά, φάσεις ο Αθηναλιακός. Σταθήκατε τυχεροί εκεί μέχρι να βρείτε τα πατήματά σας. Συμφωνώ απόλυτα, έτσι είναι τα πράγματα. Στο πρώτο 20 λεπτό δικαιείται γκολ ο Αθηναλιακός. Δεν μπήκαμε στο γήπεδο με καθαρό μυαλό. Είχε τις ευκαιρίες του, φανήκαμε τυχεροί, αλλά οι μεγάλες ομάδες έχουν και τύχη. Είχατε τον αέρα στο πρώτο ημίχρονο, ήρθε ένα γκολ στην ουσία ένα τσάφ του Χαρβαγιά και έγινε assist. Μετατράπηκε σε assist και προηγηθήκατε 1-0, πήγατε στα υποδητήρια με το 1-0 υπέρ σας. Πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε αυτό στην εξέλιξη του παιχνιδιού? Πάρα πολύ, γιατί και ψυχολογικά ανεβήκαμε και μπορούσαμε να στηθούμε στο δεύτερο ημίχρονο με τον αέρα κόντρα, έτσι ούτως ώστε να κρατήσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτό το 1-0 και να χτυπήσουμε σε κάποιες αντεπιθέσεις. Τύχησε στην άμυνα όμως νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, ήρθε το 1-1. Άλλαξε η ροή του παιχνιδιού. Ήταν ένα λάθος του τροματοφύλακα, το οποίο δεν θα το πω λάθος ακριβώς, γιατί η μπάλα βρεγμένη, αρκετά βαριά, πιάνει την μπάλα, το κλειστράει, βρίσκεται απ' έξω στον αλλιώ εκεί πέρα και σοφαρίζει. Όντως, εκεί πέρα είπαμε ότι μπορεί και να μην το πάρουμε το παιχνίδι, αλλά στη συνέχεια είδα ότι η ομάδα μου έχει δυναμική, είχε το μέταλλο, έκανα μια αλλαγή. Έβαλα ένα παίχτη πιο γρήγορο από το center forward το κλασικό που ήταν σε όλο το παιχνίδι. Η αλλαγή ήταν ρίσκο, γιατί εμείς νομίζαμε ότι έγινε λάθος επιλογή. Επειδή την μπάλα πήγαινε ψηλά και ήταν ένα γερό center forward δυνατό στην αντίπαλη περιοχή, ότι πιστέψαμε ότι πας για το χ. Αυτό ακριβώς ήθελα να αφήσω να εννοηθεί. Έβγαλα ένα βαρύ center forward και έβαλα στα πλάγια ένα παίχτη γρήγορο. Αν είδατε μετά την αλλαγή στο 77-8, Λούβρος κορυφή με δύο γρήγορους στα άκρα και ένα 10 από πίσω και αυτό γρήγορο. Έπαιξε η μπάλα κάτω στο τελευταίο δεκάλεπτο και ευτυχήσαμε και βάλαμε δύο γκολ. Κόουτς, ένα παιχνίδι που δημιουργήσατε τις προϋποθέσεις στην αρχή. Κάνατε τρεις μεγάλες ευκαιρίες να προηγηθείτε στο σκορ, δεν έγινε ποτέ. Και στο τέλος χάσατε ένα ντέρμπι απέναντι στο ΦΑΜ. Ναι, νομίζω ότι ό,τι και αν λέμε έχουμε πικρία, δεν μπορούμε να λέμε πράγματα. Και να βρίσκουμε δικαιολογίες για το 1-3. Σαφώς έχω την εικόνα ότι τουλάχιστον μέχρι και στο 1-1 ήμασταν πάρα πολύ καλύτεροι. Είμαστε η μοναδική ομάδα που προσπαθούσε να δημιουργήσει σε αντίξωες συνθήκες. Τα γκολ ήρθαν βέβαια κόντρα στη ροή του αγώνα, δηλαδή το 0-1 μας το έκανε ουσιαστικά ο αέρας. Ήταν απίστευτο αυτό που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, γιατί η μπάλα δεν μπορούσε να βγει έξω από την περιοχή με τίποτα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω. Είναι γεγονός αυτό. Στο δεύτερο, όπως βλέπετε, και τώρα έκοψε ο αέρας. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι από τον ΦΑΜ και είναι κρίμα, πιστεύω, ότι που δεν κερδίσαμε σήμερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κότσε, μιλήσατε πριν ότι δεν θέλετε δικαιολογίες κτλ. Εμείς που παρακολουθούμε τη δική σας ομάδα, φαντάζομαι όταν ξημέρωσε και είδατε αυτόν τον καιρό, θα προβληματιστήκατε έντονα, γιατί είσαστε μια ομάδα που παίζετε πολύ ορθολογικό τρόπο παιχνιδιού. Δεν ήταν μόνο η βροχή, ήταν και ο αέρας. Ένα από τα δύο στοιχεία μπορείς να λίγο να προσαρμόσεις το παιχνίδι σου, αλλά και τα δύο σε μια ομάδα που βλέπετε ότι και που μας πίεζε ο ΦΑΜ, παίζαμε συνέχεια κάτω την μπάλα προσπάθησα να τη βγάλαμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά τα καταφέρναμε. Υπερτερούσε σε έναν τομέα όμως ο ΦΑΜ σχέση με τον Αθηναλιακό, στη δύναμη κυρίως. Βλέπετε ότι τα παιδιά του ΦΑΜ ήταν 5-6 παιδιά γύρω στο 90. Είναι λογικό να είχαν σε αυτό το κομμάτι πλεονέκτημα. Αυτό που με λυπεί εμένα, εντάξει, έξω από την ομάδα μας και το αποτέλεσμα, είναι ότι για άλλο ένα παιχνίδι ήρθε μια ομάδα, έπαιξε πίσω και δυστυχώς δικαιώνεται. Και τι θέλω να πω, η έξυπνη τακτική αυτή που εφαρμόζει ο ΦΑΜ και κέρδισε ακόμα και τη Λευκύμη, δοκιμάστηκε την επόμενη εβδομάδα, το Κυριακή, δοκιμάστηκε με το Περιβόλι, η οποία έκανε ο ίδιος αυτό το έξυπνο και πέτυχε, και ο οποίος το έκανε μετά με τη Βολίδα και ξαναπέτυχε. Δεν είναι αυτά τα πράγματα
που προοδεύω, για πρόοδο, και αυτό με στενοχωρεί, γιατί βλέπω ότι επιμένουμε σε πράγματα που δυστυχώς λόγω του αποτελέσματος. Όλοι κρίνονται από το αποτελέσματος όμως. Ναι, δεν είναι έτσι. Δεν κρίνονται όλοι από το αποτέλεσμα, πιστέψτε με. Απλά το αποτέλεσμα δίνει μια παροδική εφορία. Δυστυχώς, γιατί τώρα μιλάμε για το αποτέλεσμα, αλλά έχει δύο αναγνώσεις κάθε παιχνίδι. Εγώ έχει φτάσει στο πρωτάθλημα, είναι το αποτέλεσμα. Θα σας πω αλήθεια, γιατί όσο λέω δικαιολογίες. Η ομάδα που θέλει να πάει για πρωτάθλημα δεν μπορεί να χάνει 7 γκολ. Να. Και εμείς είναι λογικό να το πληρώναμε. Χάνουμε τέτοια γκολ. Όχι, δεν μιλάω για ευκαιριούλες. Μιλάω για γκολ που λες, δεν γυρνά στην πλάτη σου και πανηγυρίζει. Αλήθεια είναι αυτό. Σου, και τελικά σου λένε ότι η μπάλα πήγε έξω. Είναι ομάδα που θέλει να πάρει πρωτάθλημα, βάζει αυτά τα γκολ. Όπως μπορεί και να μην δεχτεί τόσο φτηνά γκολ όπως δεχτήκαμε σήμερα. Από εδώ και πέρα τι γίνεται. Τώρα απλά δεν είναι στα είναι στο χέρι σας. Τώρα κομποσκήνη, Άγιο Όρος και προσευχή. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν είναι στο χέρι μας τώρα. Το πρωτάθλημα μας γλίστρησε αυτή τη στιγμή. Να πάμε και στους πρωταγωνιστές. Το παιχνίδι θα το δείξουμε αύριο βράδυ. Mm. Λίγο μετά τις 11, εδώ στο Corfu TV, Κοσμοτέ TV 667 θέση. Θα το δει ο φίλος κόσμος, γιατί ήταν και καιρικές ειδικές άσχημες και δεν ήρθε πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, ναι, πάμε να δούμε και τι δήλωσαν οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης σε αυτό το παιχνίδι. Ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι εδώ στο γήπεδο του Σαχαράβη σήμερα. Προσπαθήσατε, μοχθήσατε, μπήκατε δυναμικά. Μάλλον παίξατε δυναμικά, πήρατε αυτό που θέλατε. Τρεις υπερπολίτιμους βαθμούς και αφήσατε φτάσατε το θηναλιακό, αλλά στην ουσία το ξεπεράσατε έχοντας το καλύτερο goal average. Εντάξει, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εμείς ερχόμασταν καθαρά για το διπλό. Έτσι, δεν μας πέρασε όλη τη βδομάδα το μυαλό ότι πάμε για χ. Ερχόμασταν με την πλάτη στον τοίχο γιατί αν. Πέρασε το μυαλό του προπονητή στο 1-1 που έκανε αλλαγή το Χαρβαγιά, όχι. Όχι, δεν πιστεύω ότι πέρασε το μυαλό του προπονητή κάτι τέτοιο. Και η αλλαγή που κάνει είναι για να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού. Όπως και έγινε, με την αλλαγή αυτή αλλάξαμε θέσεις και φτάσαμε στο να κάνουμε να προηγηθούμε στο 1-2. Ένα παιχνίδι που ουσιαστικά βάλατε ένα γκολ στην κόντρα στον αέρα, με λίγα λόγια, και πήρατε το ψυχολογικό αβαντάζ για τη συνέχεια. Εντάξει, η δυσκολία του παιχνιδιού ήταν και για, και για την ομάδα μου και για την ομάδα του Θηναλιακού, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Στη δύναμη θα πήγαινε το παιχνίδι. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ήρθε μια γρήγορη σοφάριση από την ομάδα του Θηναλιακού και πήγαμε σε ένα νέο τρόπο παιχνιδιού, ένα πιο ντέρμπι, αλλά εσείς υπερτερούσατε βασικά σε τομείς που δεν τις είχε ο Θηναλιακός. Εντάξει, μπορώ να πω σαν ποδοσφαιριστής εγώ ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ καθαρό και από την ομάδα μου και από το Θηναλιακό. Γίναν πάρα πολλές κόντρες, πάρα πολλά δυνατά μαρκαρίσματα. Και στο 2-1 που κάναμε, ευτυχήσαμε να προηγηθούμε γιατί το παιχνίδι ήταν 50-50. Βρέθηκε σε θέση ισχύω, 2-1, δικό σου. Εντάξει, δεν είναι δικό μου. Το γκολ είναι για όλη την ομάδα, για την οικογένεια του ΟΦΑΜ και τα αφιερώνουμε στον κόσμο μας. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένα ντέρμπι, αλλά μια πολύ μεγάλη νίκη για τη δική σας ομάδα εδώ στο γήπεδο της Σαχαράβης που ουσιαστικά τοποθετεί τις φάσεις για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Εντάξει, κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Θέλαμε τη νίκη για να μπορούμε να έχουμε αβαντάζ συνέδραμα με τον χρόνο τώρα και να πάμε για να το καλύτερο που μπορούμε για τους στόχους που έχουμε βάλει από την αρχή της χρονιάς. Σε ένα παιχνίδι που ο Θηναλιακός ήταν καλύτερος στα πρώτα λεπτά, δημιούργησε τις φάσεις, δεν ήρθε τον γκολ για την ομάδα αυτή του Θηναλιακού και βρήκα τον τρόπο εσείς να προηγηθείτε. Εντάξει, ήμασταν και λίγο τυχεροί στο πρώτο ημίχρονο που έχασε ο Θηναλιακός 2-3 καλά στο πρώτο τέταρτο. Εντάξει, όποιος λέει παροιμία, όποιος χάνει, τρώει. Επιλογή τακτική από τον προπονητή. Άμυνα και κόντρα επίθεση. Βγήκε για ακόμη μια φορά. Ναι, βγήκε. Με δύσκολες συνθήκες, σε δύσκολο γήπεδο. Δεν μπορούσαμε να παίξουμε ούτε μπάλα. Αλλά πιστεύω ότι πήγαμε καλά και στη δύναμη και πήραμε το αποτέλεσμα που έπρεπε. Ένα γκολ που ήρθε στο 80 από τον Καρέτα, που ουσιαστικά σας έδωσε και την αυτοπεποίθηση να διαχειριστείτε καλύτερα το παιχνίδι μέχρι το τέλος, άσχετα με το τρίτο γκολ που σημείωσατε. Εντάξει, ήρθε γιατί με το 1-1 η αλήθεια είναι που φοβηθήκαμε λίγο, μην τυχόν και το γυρίσουν. Ωραία, και ακολουθεί ντέρμπι με τον χρόνο. Εκεί θα παίζουμε όλα για όλα. Για μας είναι μόνο η νίκη, τίποτα άλλο. Μόνο με τους βαθμούς που έχουμε από πίσω δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Welcome καταρχήν. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Πώς έγινε αυτό? Για προσωπικούς λόγους ξαναγύρισα στο νησί. Επέλεξα να γυρίσω στην ομάδα του χωριού μου. Είχα κάποιες προτάσεις και εκτός Κέρκυρας σε ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής. Πώς ένιωσες που ξαναφόρεσες η φανέλα του ΦΑΜ ως κεντρικός αμυντικός αυτή τη φορά όμως? Χαρούμενος. Παίξαμε ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα που ήταν ντέρμπι με το Θηναλιακό. Κερδίσαμε και όλα καλά. Πού θεωρείς ότι κρίθηκε ο σημερινός αγώνας υπέρ της δικής ομάδας? Εντάξει, πιστεύω κρίθηκε
στη δύναμη, ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι, ήταν κακός ο καιρός, κακό το γήπεδο. Γι' αυτά. Σίγουρα, στο πρώτο τέταρτο δεν πήγαμε καλά στο παιχνίδι. Μετά προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε, τα καταφέραμε. Βγήκαμε πιο μπροστά. Δημιουργήσαμε ένα-δύο μικροευκαιρίες κι εμείς. Είχε και η αντίπαλη ομάδα, θα μπορούσε να προηγηθεί στο πρώτο τέταρτο. Δεν ευτυχήσαν αυτοί, δεν ευτυχήσαμε ούτε εμείς να το κάνουμε. Και ήρθε αυτό το γκολ που βάλαμε κι εμείς και μας έλυσε τα πόδια. Με επιμονή, στα τελευταία 10 λεπτά, 80-87, ήρθαν τα δύο γκολ που κλειδώσατε την νίκη. Το θέλαμε πάρα πολύ. Νομίζω το δείχναμε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Πηγαίναμε πρώτοι πάνω στην μπάλα, θεωρώ. Ήμασταν πολύ δυνατοί. Και ευτυχήσαμε πάλι να ξαναπροηγηθούμε μετά από ένα λάθος, ένα δικό μας λάθος. Ισοφάρι ήταν δικό μας λάθος και δεχτήκαμε τον γκολ από το πουθενά. Αλέξη, κάτι δεν πήγε καλά σήμερα. Η ομάδα στο πολύ μεγάλο ντέρμπι με τον Νοφάμ που θα είχε τη δυνατότητα να αφήσει αρκετά πίσω στο αγωνικό πίνακα, τελικά γνώρισε την ήττα. Ναι, ήταν ένα ντέρμπι εξ αρχής. Δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες ήταν αρκετά δύσκολες. Το γήπεδο για τη δική σου ομάδα. Το γήπεδο είχε πολύ νερό, το οποίο τη δική μας ομάδα, όπως φάνηκε και στα 90 λεπτά, δεν τη βοηθούσε αυτός ο αγωνιστικός χώρος. Προσπαθήσαμε να παίξουμε. Είχαμε αρκετές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε δοκάρι, δεν μας κάτσανε και σε μια ανύποπτη φάση, μια σταυροκρουσία, φάγαμε τον γκολ. Βίτου, είναι κάποιες φάσεις όμως που εσείς τις δημιουργείτε και τις τελειώνετε. Και αυτές τις ονομάζουμε εμείς πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Πλέον βαρεθήκατε να τα ακούτε μα. Ναι, ισχύει αυτό. Για ακόμα ένα παιχνίδι, οι πολύ μεγάλες φάσεις μείνανε πολύ μεγάλες φάσεις. Και πάλι με 2,5 φάσεις στην ουσία φάγαμε 2 γκολ. Αυτό λοιπόν από το φινάλι. Ο Βίτου τα λέει όπως είναι πράγματα πάντα. Λοιπόν, πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, έτσι έγινε τα πράγματα. Σας δώσαμε και εικόνα το πώς η ομάδα του ΦΑΜ κέρδισε τον Θηναλιακό εκτός έδρας. Σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γήπεδο. Ναι, σε ένα παιχνίδι που έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ντέρμπι. Και πλέον κοιτάζει το επόμενο παιχνίδι με τον Κρόνο στην έδρα της. Σε ένα παιχνίδι που εμείς δεν θα παραβρεθούμε, γιατί το συγκεκριμένο γήπεδο δεν παρέχει τα στοιχειώδη έτσι ώστε να μαγνητοσκοπήσουμε το παιχνίδι. Όταν μιλάμε τα στοιχειώδη, δεν έχουμε απαιτήσεις για σουίτα. Μια σκαλουσιά με δύο μαδέρια για να τραβήξουμε το παιχνίδι από το κέντρο του γηπέδου. Δηλαδή πίσω από το τέρμα δεν μπορεί να τραβήξει το παιχνίδι. Το έχουμε πει. Ναι. Μας έχουν πει άνθρωποι το ΦΑΜ ότι έχουμε απόλυτο δίκαιο. Και έτσι δεν θα είμαστε σε αυτό το παιχνίδι. Αν το κανάλι έχει διαφορετική γνώμη, θα το δούμε στην πορεία. Αν το κανάλι θέλει να παραβρεθεί. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε από αυτήν την κατηγορία. Πάμε στην Α της ΕΠΣΕ Κέρκυρας να δούμε τα αποτελέσματα. Και έχουμε και εικόνα από το παιχνίδι Βολίδα Όλυμπος. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα. ΦΕΑΚΑΣ Αστέρας Μωραϊτίκων 3-0. ΚΑΒΟΣ Αστέρας Σπαρτίλα. Επίσης, ακόμη μια νίκη για την ομάδα του ΚΑΒΟ. Βολίδα Όλυμπος 1-1. Θα πούμε μερικά πράγματα στη συνέχεια. Κόρφο FC Ένωση Αρίλας Καβαδάδες 0-4. Αβιερινός Βαλανιού Μέγας Αλέξανδρος 2-1. Εθνικός Περουλάδων Ατρόμητος Στρογγυλής 1-0. Και Μπενίτσες Ποσειδώνας Βιταλάδων 2-1. Λοιπόν, στο βαθμολογικό πίνακα, η ομάδα του ΚΑΒΟ αύξησε τη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Μπορούμε να δούμε το βαθμολογικό πίνακα. Θα ξαναεπιστρέψει από ό,τι βλέπουμε στην Α1 κατηγορία. Ναι, επανέρχεται. Λοιπόν, στην κορυφή ο ΚΑΒΟΣ με 43 βαθμούς έχει πάρει διαφορά ασφαλείας 8 βαθμών από την τρίτη θέση. Και λέμε αυτό γιατί ανεβαίνουν οι δύο πρώτες ομάδες. Ναι. Λοιπόν, η Βολίδα στη δεύτερη θέση με 38 βαθμούς, Αυγερινός Βαλανιού 35, Ατρόμητος Στρογγυλής 31, ΑΕΦ ΑΕΚΟΝ 28, Όλυμπος 25, Αρέλας Καβαδάδες 25, όσους έχει και μάτων Μπεντσόν. Λοιπόν, και ακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες. Ο Όλυμπος, ο οποίος κυνηγάει την άνοδο, Ναι, λοιπόν, εδώ είναι οι υπόλοιπες ομάδες. Ο Μέγας Αλέξανδρος με 20, Μωραϊτίκα 18, Σπαρτίλας 17, Εθνικός Περιβάλλον 16, 8 βαθμούς έχει ο Ποσειδώνας Βιταλάδων και στην τελευταία θέση είναι η ομάδα της Κόρφου FC. Λοιπόν, ένα παιχνίδι που είμαστε στο γήπεδο των Καστελάνων, σε ένα αγωνιστικό χώρο που δεν βοήθησε η αλήθεια είναι και τις δύο ομάδες. Η ομάδα του Ολύμπου ήταν πολύ καλύτερη στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Είχε την κατοχή της μπάλας, δημιούργησε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τζόκοβιτς, τον Καρίδη δηλαδή, αλλά έτσι τον φοράζαν όλοι. Και ψάχναμε να δούμε ποιος είναι ο Τζόκοβιτς. Τελικά, Καρίδης λέγεται το ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι είναι μεταγραφή, Όχι, αλλά εντάξει. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής παρεμπιπτόντος, αμυντικό χαφ. Έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία να δώσει προβάδισμα στον Όλυμπο. Η Βολίδα όμως μπορεί να μην ισορρόπησε το παιχνίδι, αλλά έβγαλε τις ευκαιρίες.
Και αυτό είναι σημαντικό σε ένα ποδόσφαιρο, σε έναν αγώνα και ακόμα και αν δεν είσαι στην καλύτερη σου δυνατή μέρα. Στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε ένα γκολ από το Μωραΐτη για την ομάδα του Ολύμπου που έκανε ντεμπούτο στην επανεφάνισή του στον Όλυμπο. Προηγήθηκε η ομάδα του Ολύμπου στο 54 και στη συνέχεια προσπάθησε να διατηρήσει αυτό το σκορ υπέρ ο Όλυμπος, το υπέρ του σκορ. Με τη Βολίδα να ψάχνει να βγάλει αντίδραση. Είχε αρκετούς παίκτες που δεν ήταν σε καλή αγωνιστική μέρα. Φαινόταν κάποια στιγμή ότι η ομάδα του Ολύμπου υπερτερούσε στον αγωνιστικό χώρο, ακόμη και σε πρόσωπα. Δηλαδή η Βολίδα φαινόταν να παίζει με λιγότερους παίκτες μέσα στο γήπεδο. Αλλά στο τέλος ένα χτύπημα κόρνερ ήταν αρκετό να μπει ο τερματοφύλακας της Ολύμπου μαζί με την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Στη συνέχεια έχασε πολύ μεγάλες ευκαιρίες ο Βλαχόπουλος. Ο Σπύρος ο Βλαχόπουλος, ο γιος του Φώτη, γιατί υπήρχε και άλλος Βλαχόπουλος, για να πάρει την νίκη η ομάδα του Ολύμπου χωρίς επιτυχία. Πάμε στους Καστελάνους να δούμε πώς ήρθε αυτό το 1-1.